Εσείς τι λέτε, κύριε Παπαδούρη, παρακολουθώντας όλη την εξέλιξη αυτού του έργου, της συζητήσης, ακόμα αν θέλετε και τις μετατοπίσεις παιχτών ή και πολιτικών ή και βουλευτών στο όλο έργο? Επέτρεψε μου κάτι απρόδα να πω ότι ζω πραγματικά για να δω έναν έργο, ιδιαίτερα στο θέμα της ενέργειας, να υλοποιείται όσο έχει αρχικώς ξεκινήσει. Νομίζω έχουμε ανάλογα παραδείγματα τα οποία μας δείχνουν ότι κάπου πάμε λάθος. Τώρα στο προκείμενο. Ναι. Εντάξει, τώρα, αυτό το έργο είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα άλλα που αντιλαμβάνομαι αναφέρεστε στο Βασιλικό, για παράδειγμα. Εδώ ήταν κάτι ιδιωτικό που ήρθε και μας βρήκε και τώρα περιμένει διάφορες εγκρίσεις από ρυθμιστικές αρχές ή κατά πώς θα συνεισφέρουμε. Είναι κάτι διαφορετικό. Ναι. Το ιδιωτικό, το οποίο νομίζω ο περισσότερος κόσμος κατάλαβε ότι είναι ιδιωτικής μορφής αυτό το έργο, πριν κάποιους μήνες ή πριν ένα χρόνο περίπου. Γιατί παρουσιαζόταν ότι τελικά με ρυθμισμένων έργων ακατανοητών αυτών, λόγω του ότι σίγουρα είναι επιθυμητό για όλους να ξεφύγουμε από το θέμα της ενεργειακής απομόνωσης, όμως από την άλλη να αντιληφθούμε όλοι ότι μιλούμε για ένα ιδιωτικό έργο. Παρόλο που έχουμε τα 657 εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρόλο που έχουμε την ευχέρεια των 100 εκατομμυρίων από το σχέδιο ανάκαμψης και αυτεκτικότητας, σημείωση δάνειων είναι και θα πληρωθεί πίσω αυτό, να το έχουμε υπόψη, δεν μας τα χαρίζει κανένας. Και έχοντας υπόψη ότι φτάσαμε στο σημείο όπου ο πρώτος επενδυτής, μην μπορώντας να εξεύρει τους επενδυτές, έχει παραχωρήσει αυτά τα δικαιώματα στην νέα εταιρεία, στον Αθηνιές, στο τέλος της ημέρας. Και από εκεί κάτω προσωπικά νιώθω ότι κάπως άστοχα, άκερα, έρχονται τώρα αυτές οι δηλώσεις από τον κύριο Μπανουσάκη, χωρίς καν να έχει παραδώσει τη μελέτη του κόστους ωφέλους, να μας φέρνει σε ένα σημείο όπου νιώθουμε και την πολιτική πίεση, νιώθουμε και την πίεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρέπει λες να αποφασίσουμε εμείς αν θα φορτώσουμε στις πλάτες των καταναλωτών τώρα, όσα και αν είναι, όπως το έχει πει και ο Ανδρέας, θα είναι 6 σέντιν κιλοβατόρα, πόσο θα είναι στο τέλος της ημέρας, να έρθουμε να τους το φορτώσουμε και μετά να τους πούμε, παράδειγμα, ότι τελικά αποφασίσαμε ότι το έργο αυτό δεν θα είναι βιώσιμο και δεν θα γίνει. Τον καταναλωτή τελικά ποιος θα τον αποζημιώσει? Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι στη συνεδρίαση που είχαμε στην Επιτροπή Εμπορίου Ενέργειας, είχα ρωτήσει τον Υπουργό Ενέργειας κατά πόσον μπορεί να μας δώσει διαβεβαιώσει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πληρώσει το παραμικρό για αυτόν το ιδιωτικό, το ξαναλέω, ιδιωτικό έργο, ο Κύπριος φορολογούμενος. Σημείωσα την απάντηση του Υπουργού ότι δεν έχει πληρώσει το παραμικρό. Επιτρέψτε μου να έχω τις επιφυλάξεις. Θα κοιτάξω. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε, δηλαδή, μέσα από ποια τέλος φορολόγηση κλπ. Θα μπορούσε να έχει πληρώσει μέχρι σήμερα? Μέσω του προϋπολογισμού, λέτε. Αγαπητή μου Κάτια, ναι. Ως μελέτες, ως έρευνες, ως συμβουλευτικές υπηρεσίες κτλ. Που αφορούν μια ιδιωτική επένδυση στο τέλος της ημέρας. Μάλιστα. Επιφυλάσσουμε απλά να κοιτάξουμε. Έχω ήδη ξεκινήσει να ελέγχω από το 2017 μέχρι το 2023. Έχω εντοπίσει ότι στο 2022 είχαμε αυτό το σχεδίο ανάκαμψης και αυτεκτικότητας που έσπαζαν αυτά τα 100 εκατομμύρια σε 4 δόσεις των 25 εκατομμυρίων. Ναι. Αντιλαμβάνουμε ότι δεν έχουμε προχωρήσει μέχρι να πάρθει η πολιτική απόφαση στο τέλος της ημέρας. Έχω όμως την εντύπωση ότι θα βρούμε κάποια ποσά στους προηγούμενους προϋπολογισμούς. Άρα και εσείς λέτε ότι πρέπει να δούμε πόσο βιώσιμο είναι με μελέτες τέτοιες που να το καταδεικνύουν αυτό και μετά να δούμε πώς προχωράμε και ότι πολύ πρόημα. Και ότι θα είναι προς όφελος του Κύπρου καταναλωτή. Μπορεί να είναι βιώσιμο, ναι, αλλά είναι στη ζημιά του Κύπρου καταναλωτή, διότι θα πληρώνει περισσότερα από ό,τι θα πληρώνει αν δεν υπήρχε. Ή με εναλλακτικές τρόπους που συζητάμε, που έχει να κάνει και με την αποθήκευση της δικής μας ενέργειας ή και άλλοι τρόποι. Ή όλα μαζί. Επιτρέψτε μου να πω ότι και αν είναι βιώσιμο στο τέλος της ημέρας, θα είναι βιώσιμο επιδοτούμενο για μια ιδιωτική εταιρεία έναντι των επιφυλάξεων άλλων εταιριών, ντόπιων εταιριών που έχουν πάρει διαβεβαιώσεις στο παρελθόν και στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω πώς θα δουλέψει και ο αθέμητος ανταγωνισμός σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, κύριε Παπαδούρη, επειδή έφτασα στη Βουλή να βλέπω προσπάθεια, θέλετε, μιλώντας για το ασυμβίβαστο και γιατί για κάποια ζητήματα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και για το name and shame, το κάναμε τότε εμείς στις εφημερίδες, υπό την έννοια ότι απαγορευόταν, λέει, στους ημικρατικούς οργανισμούς να
να συμμετέχει βουλευτής είτε ως νομικός εκπρόσωπος. Προφανώς. Αλλά διακούστε και αυτό. Με εξαιρέσεις, λέει, στον τομέα του πολιτισμού, του συνεργατισμού. Και στον ΚΟΑ. Και στον, του αθλητισμού. Διότι στο μεταξύ είχαμε τότε εν ενεργεία βουλευτές που ήταν και νομικοί σύμβουλοι αυτών των ημικρατικών οργανισμών. Νομίζω όλοι το θυμόμαστε αυτό. Γι' αυτό είναι μια άλλη παράμετρος. Εσείς τι λέτε, κύριε Παπαδούρη, σε αυτή την πρόταση νόμου του κύριου Μουσιούτ? Την κατανοώ την πρόταση νόμου, αγαπητή μου Κατιά, όμως θέλει μια μεγάλη συζήτηση. Θα δώσω το προσωπικό μου παράδειγμα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, εγώ έχω την δική μου επιχείρηση, η οποία τυχαίνει για να λειτουργεί να χρειάζεται προσωπική άδεια, την οποία έχουμε δώσει εξετάσεις για αυτή την άδεια και την ανανεώνουμε κάθε χρόνο. Ναι. Άρα, εγώ προσωπικά 3 χρόνια τώρα δεν έχω πάει στο γραφείο, γιατί δεν έχω χρόνο να πάω στο γραφείο του δικό μου. Όμως από το γραφείο μου εξαρτούνται άλλες 4 οικογένειες. Άρα, η εισήγηση ποια είναι? Με το που εκλέγεται κάποιος βουλευτής να κλείνει το γραφείο, να απολύει 4 άτομα, να επηρεάζει, δηλαδή να βάζουμε στην ανεργία κάποια άτομα και να αποποιηθώ μια άδεια την οποία διατηρώ εδώ για αρκετά χρόνια. Λέω, επί της αρχής έχει πράγματα που συμφωνώ από την πρόταση. Ναι. Ότι πρέπει στο τέλος της ημέρας, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει νομοθετικά αυτό. Νομοθετικά όμως δεν μπορεί να ρυθμιστεί, γιατί πραγματικά νομίζαμε όλοι οι πλήστοι ότι είναι από νόμο ή και από το Σύνταγμα το απαγορευτικό για υπουργούς, για παράδειγμα. Επειδή πρακτικείται όλα αυτά τα χρόνια, κανένας υπουργός δεν εξασκούσε επάγγελμα. Λοιπόν, άρα να το δούμε γενικά. Τώρα έχουμε ένα σωρό, δόξα σε Θεός, αρχοντές τοπικούς κλπ. Να το δούμε λίγο νομικά. Ποιοι μπορούν να κάνουν και άλλη δουλειά και ποιοι όχι, που έχουν και εκτελεστικές αρμοδιότητες. Διότι τους πληρώνουμε και ένα σωρό λεφτά. Εδώ πληρώνουμε αντιδημάρχους, μισθό που δεν μπορεί να δει κάποιος στα 50 του που κάνει μια ιδιωτική δουλειά, έτσι από το πρωί μέχρι το βράδυ, σε αντιδήμαρχο που έχει, ας πούμε, χίλιους κατοίκους. Και 50, σας λέγω, στη Λεμεσό, στο Τσερκές, είδα. Σε κάθε περίπτωση. Άρα αυτό δεν είναι μια πρώτη έτσι βάση συζήτησης, να διαχωρίσουμε και να δούμε μετά τα του οίκου σας οι βουλευτές, πέρασαν και διάφορα με το λόμπινγκ κλπ. Ούτως ή άλλως εδώ είμαστε, ξέρω. Αν περάσει κάτι που έχει να κάνει, ας πούμε, με τις ληξιπρόθεσμες, με οφειλές, με κάτι ελεκτικό, και εδώ ότι είναι απολογιστή, παύλα βουλευτή, θα με απασχολήσει. Όπως και αυτό που σας ανέφερα στο παρελθόν. Άρα είναι ένα θέμα, νομίζω, να το δούμε. Το άλλο που εγείρεται, γιατί θα κλείσουμε εμείς τη συζήτηση, τώρα άνοιξε, να τα συζητήσετε. Επαναφέρετε εσείς οικολόγοι σειρά προτάσεων νόμου, μαζί και με άλλα κόμματα, βλέπω, κύριε Παπαδούρη, σε σχέση με την οριζόντια ψηφοφορία. Το ΑΚΕΛ διαχρονικά ήταν ενάντια σε αυτή την πρόταση. Θεωρείτε τώρα, μετά τα όσα έγιναν στις ευρωεκλογές, είναι η ώρα να το ανοίξουμε εκ νέου αυτό το ζήτημα? Νομίζω ναι, αλλά όχι μόνο ως απότοκο το τι έχει γίνει στις ευρωεκλογές. Θα θυμίσω ότι η συζήτηση αυτή από το 2013. Σίγουρα. Που είναι διαφορετικές οι συνθήκες. Όμως, οι προτάσεις αυτές έχουν επανακατατεθεί το 2021. Να θυμίσω ότι το 2018 οδηγήθηκαν στην Ολομέλεια. Δυστυχώς δεν πέρασαν. Δυστυχώς για μας, ευτυχώς για κάποιους άλλους. Από εκεί κάτω, νομίζω ότι ορίμασε ο καιρός που πρέπει να ξανακάνουν αυτή τη συζήτηση και ταυτόχρονα, κύριε Σάβα, βλέπω ότι από κόμματα τα οποία διατηρούσαν μια αρνητική στάση και θα πω συγκεκριμένα, έχω δει δηλώσεις του συνάδελφου του Ανδρέα του Αποστόλου, ο οποίος είναι βουλευτής της ΕΔΕΚ αυτή τη στιγμή. Ναι. Να θυμίσω ότι η ΕΔΕΚ ήταν εναντίον το 2018. Ναι. Τάχθηκε κατά. Βλέπω τώρα κάποιες δηλώσεις υπέρ της οριζόντιας ψηφοφορίας. Να θυμίσω ότι τις προτάσεις αυτές που έχουν καταθέσει, τις έχουν καταθέσει μαζί με τον κύριο Μουσούθαν, βουλευτή της Δημοκρατικής Παράταξης. Να θυμίσω ότι ο Δημοκρατικός Σέγερμος υπερψήφισε το 2018, άρα αν υπολογίσω ο Δημοκρατικός... Στην επανακατάθεση αυτών των προτάσεων, βλέπω εδώ και τα ονόματα του κύριου Τορναρίτη και του κύριου Δημητρίου εκ μέρους του ΔΥΣΥ, στην Περιδήμων. Βλέπω για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κύριο Μουσούτσα και την κυρία Τσαλίδου, που ούτως ή άλλως ξεκίνησε ως η βουλευτρία των οικολόγων. Και έχει και τον Δημοκρατικού Συναγερμού. Δεν ξέρω αν εκεί. Γι' αυτό λέω ότι βλέπω να δημιουργείται από δηλώσεις κάποια δυναμική που μου επιτρέπει να ελπίζω ότι μπορεί να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Γι' αυτό άλλωστε έχω στείλει την επιστολή και στην πρόεδρο της Βουλής για να ξεκινήσει άμεσα αυτή η συζήτηση. Γιατί ξέρετε, κυρία Σαββά, αν καθυστερήσει να ξεκινήσει αυτή η συζήτηση,
θα έρθουμε πάλι στο τραγικό να πούμε ότι, μα ξέρεις, σε 12 μήνες έχουμε βουλευτικές εκλογές, άρα πρέπει να τα θέσουμε για πιο κάτω. Εγώ νομίζω ότι έχουμε μια σωστή περιραίουσα, όρημη περιραίουσα. Ταυτόχρονα έχουμε τα χρονικά πλαίσια, χωρίς να μας κατηγορήσουν ότι προσπαθούμε να αλλάξουμε προεκλογών σε σύντομο χρονικό διάστημα πριν τις εκλογές να αλλάξουμε κάτι. Άρα κρίνω ότι από τον Σεπτέμβρη καλό θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Αποδεχτώ ότι αρκετοί έχουν τις επιφυλάξεις. Εμείς έχουμε τη δική μας άποψη, διαχρονική άποψη. Και από εκεί και κάτω, ας εκφράσει ο καθένας τη δική του θέση. Σωστά, κύριε Παπαδούρη. Δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα να δίνουμε τώρα ότι κάποιος θα ψηφίσει από το έναν άκρο στο άλλον άκρο. Υποθέτω ότι και ο ίδιος ο πολίτης μπορεί να ψηφίσει μεταξύ δύο κομμάτων τα οποία τουλάχιστον στο 50, 60, 70% ίσως να έχουν κάποιες κοινές θέσεις στο τέλος της ημέρας. Γιατί πρέπει να πάρουμε ακριβώς το αντίστροφο. Ότι το ακραίο, ότι ένας θα ψηφίσει βουλευτή του ΑΚΕΛ και θα ψηφίσει βουλευτή του ΕΛΑΜ, όπως το ανέφερε ο κ. Πασουρτίδης. Κάποιος μπορεί να αποφασίσει να ψηφίσει βουλευτές από δύο κόμματα, τα οποία τουλάχιστον έχουν κάποιες κοινές θέσεις.